λόγους Ζερή Τσιτσάνης, θα θεωρούν, Γιώργο, ότι πρωταγωνιστής σε αυτό το βιβλίο είναι ο Βασίλης Τσιτσάνης. Θα ήθελα να μου πεις, εσύ ως συγγραφέας θεωρείς πρωταγωνιστή αυτού του μυθιστορήματος τον Βασίλη Τσιτσάνη? Στην λογοτεχνία υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνεις κάποιον πρωταγωνιστή. Έμεση τρόποι, άμεση τρόποι. Πλάγιοι τρόποι, εξαντανακλάσσωση με έναν δρόντα τρόπο. Μπορώ να σας θυμίσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Τη σιωπή των Αμνών. Στη σιωπή των Αμνών, ο Χάνιμπαλ Λέκτερ, που ίσως με έχετε δει περισσότερο, είναι ο πόλος της ταινίας, ο ισχυρότατος, φρικαλαίος, κολαστικός πόλος της ταινίας, ενώ δεν δράσει εγώ καθόλου. Δράει η Κλαρίς Στάρνη, η πρωταγωνίστρια, η οποία ψάχνει να δει τα εγκλήματα που συμβαίνουν πέρυσι. Αλλά όλα αυτά αντανακλώνται στον πρωταγωνιστή, ο οποίος είναι ο κρυμμένος πρωταγωνιστής, που είναι ο Χάνιμπαλ Λέκτερ. Σε έφερα ένα σκοτρό παράδειγμα το άμεσο για να σας πω ότι τελικά επειδή εγώ αντιμετώπισα το πρόβλημα όπως το έθεσες και εσύ πριν να αναπαραστήσω έναν Τσιτσάνη με πάση περιπτώσει που να έχει μια σχέση με την πραγματικότητα, δεν πως το κάνω σου είπαμε από Τσιτσάνη, πρέπει να συντηρήσω κάποια προσχήματα ορίων, κάτι. Αφού χρησιμοποιώ την αυθαιρεσία στα διάμεσα στάδια, έπρεπε να βρω έναν άλλο πρωταγωνιστή, ο οποίος να βρά αντί του Τσιτσάνη και όλα αυτά να αντανακλώνται στον Τσιτσάνη, ο οποίος είναι η συνείδηση του χώρου. Είναι αυτός ο οποίος εγκολπώνεται και εσωτερικεύει την δράση του Πέριξ και την μετακαλυκεύει σε τέσσερα. Πολύ ωραία τα λέει, αλλά όμως υπάρχει τα ίδια διλήμματα που έχω, που είχα παρουσιάζοντας το βιβλίο του Γιώργου Σκαπαγώνη, ο Ζερή Τσιτσάνης, ακριβώς τα ίδια είχα όταν είχα και τον Θωμά τον Κοροβίνη για το Πολύκρο το 55, που πραγματεύεται την εξόντωση του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης τα Σεπτεμβριανά του 55, όπου και εκεί είχε μια πραγματικότητα, αλλά παίρνοντας αυτή την πραγματικότητα ο Θωμάς ο Κοροβίνης έβαλε μέσα και δικά του γεγονότα. Είναι η πραγματικότητα του βιβλίου, αυτού του βιβλίου. Αλλά υπάρχει όμως και η πραγματικότητα της εποχής. Και θα ήθελα να μας πεις αν σεβάστηκες την πραγματικότητα της εποχής με τα πραγματικά περιστατικά. Χρησιμοποίησες εσύ τη λέξη αυθαιρεσία. Δεν φοβήθηκες μήπως μιλώντας για μια εποχή που η πραγματικότητα είναι ακόμα ζέουσα, οι αυθαιρεσίες σου θεωρηθούν υπερβολές? Η πραγματικότητα της εποχής, θέλω να πω, είναι η κυρίαρχη και σε δεύτερο ρόλο η πραγματικότητα ενός βιβλίου. Η λογοτεχνία στηρίζεται στην υπερβολή και στην έλλειψη. Η ίδια μας η όραση όλων των ανθρώπων είναι έλλειψη. Κανείς στη ζωή δεν μπορεί να αντιληφθεί σε λίγη την πραγματικότητα. Καμία πραγματικότητα δεν μπορεί να αντιληφθεί κανένας. Αντιλαμβανόμαστε ελάχιστα κομμάτια, ψηφίδες και θράσματα της πραγματικότητας. Σ' όλο το βίο αντιλαμβανόμαστε ένα δισεκατομμυριοστό της πραγματικότητας. Δεν υπάρχει πραγματικότητα που μπορεί να αντιληφθεί ένα πνεύμα ποτέ. Απλώς βαδίζουμε μέσα από αμφιαλωτισμούς και από τεμάχια ανακλώμενα αυτού που λέμε πραγματικότητα και που ποτέ δεν μπορούμε να πούμε τι ακριβώς είναι. Πώς νοείται η πραγματικότητα, φιλοσοφικά, εμπειρικά, δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται σε όλη την αίθουσα, ας πούμε. Τι γίνεται στην Ηλιούπολη, τι γίνεται στη Σταυρούπολη, τι γίνεται στην Έλληνα, στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή, στην Κίνα. Όλα είναι έλλειψη στη ζωή. Τα πάντα, δηλαδή το ίδιο το πνεύμα από μόνο του, είναι αδύναμο να συλλάβει την όποια πραγματικότητα. Πρώτο το πνεύμα. Άρα η πραγματικότητα η οποία εννοούμε εμείς για την κατοχή μέσα από αφηγήσεις στη δίδα είναι πάλι πραγματική. Και όλοι. Αλλά τι γίνεται. Μέσα στον χρόνο δημιουργείται μια προκατάληψη ή κάποιες σταθερές ή ένα correct, αν θέλετε, ή ένας κοινός τόπος για ορισμένες πραγματικότητες. Πολλές φορές αυτός ο κοινός τόπος αλλιούται μες στον χρόνο. Δηλαδή λέμε ότι η πραγματικότητα είναι αυτή, ήταν αυτή, και μετά από 30 χρόνια ήταν σαν άλλος και λέω ότι η πραγματικότητα ήταν κάποια άλλη. Και μετά κάποια άλλη, μετά κάποια άλλη. Άρα, τι εννοούμε πραγματικότητα? Χοντρικά μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει γερμανική κατοχή, ότι πασιόν να πούμε, έτσι υπάρχει κατοχή, γερμανική κατοχή,
Ξεκινάει το Σεπτέμβριο του 1941 η αντίσταση, η οποία εξελίσσεται σε εμφύλιο. Υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα επιβίωσης, η πείνα, η δυστυχία, οι εκτελέσεις, οι προδοσίες, ο φόνος, όλα αυτά. Πρέπει να πω ότι αυτή η ιστορία με τις χρονολογίες που τις έχει θέσει και τον πολύ μου πολύ και τον πήγε, τον Τόροφ και γιατί, η ιστορικά της όλα τα μυθόλυματα είναι ιστορικά. Δηλαδή, σήμερα να γράψουμε ένα πιστόρημα, αλλά είναι ιστορικό με πιστόρημα. Σε ένα χρόνο έχει ιστορικό με πιστόρημα. Άμα γράψει ένα μυθόλυμα για τον Βουκαλοκτόνο, είναι ιστορικό με πιστόρημα. Όλα τα ιστορικά. Εντάξει, είναι κάποια περισσότερα από τα άλλα. Κάποια είναι, ας πούμε, υπάρχει μια τυπολογία φωνητική. Δηλαδή, μπορεί να κάνει ένα ιστορικό με τη στόρμα που συνήθω αναφέρεται σε ένα ήρωα όπου επικεντρώνεται και η δράση. Πολλέ φορέ έτσι. Για το Ρώμα, α πούμε, το Βολοκοτρόνη, ξέρω εγώ ποιον. Εκεί η πρόθεσή σου τι είναι. Η πρόθεσή σου εκεί είναι να αναπαράξει σε κάποιο βαθμό τι συνθήκε κατά συνθήκη πραγματικές συνθήκες, δηλαδή με βάση το correct και την υπηρετούσα άποψη για το τι συνέβη κάτω από εκεί. Όχι να προτείνεις μια αιρετική, φορμητική, πιθανώς και ανατρεπτική αντίληψη για το τι συνέβη. Και εκεί θα τρελαθούν οι όλοι, δηλαδή εκεί θα πούν τι έγινε τώρα. Ας πούμε γράψει ένα μυθιστόρημα για το Μανιαδάκι, λέω τώρα. Γράψει ένα μυθιστόρημα για το Μανιαδάκι. Τι θα γράψει το Μανιαδάκι. Θα πας το στερεότυπο ότι ο Μανιαδάκης ήταν το που ήταν. Εντάξει. Αυτό είναι αυτό που θα μπορούσε να κάνει ο καθένας που ιστοργάζουμε, δεν με ενδιαφέρει να κάνω. Να κάνουμε μια κοινοτοπία, να απολογούμε στην αριστερά, να απολογούμε στη δεξιά, να απολογούμε οπουδήποτε. Για να έχουμε ένα κοινό, α πούμε. Δεν με ενδιαφέρει να πω. Λοιπόν, καμία αριστερά, καμία δεξιά. Δεν με ενδιαφέρει να προτείνω μια όραση πρωτότυπη, η οποία θα κινητοποιήσει τα μυαλά των άλλων και θα σκεφτούν αλλιώ τα πράγματα. Αλλιώς δεν έχει νόημα να επανεπιστρέψεις. Δηλαδή το ιστορικό με το στόμα χοντρικά τι κάνει. Είναι λίγο πολύ ηρωποιητικό και επικυρώνει την ήδη υπάρχουσα αντίληψη του κοινού τόπου για μια ιστορική φάση. Ο Τσιτσάνης βγαίνει στην πόλη και τι βλέπει. Βλέπει πεινασμένα παιδιά. Βλέπει τους Εβραίους τους οποίους μαζεύουν στο γκέτο, στα γκέτο τα διάφορα. Βλέπει τους καταδότες, βλέπει κάθε είδος περιθωριακού στοιχείου που κυκλοφορεί και καπηλεύονται την εποχή και βρίσκουν ευκαιρίες για να πλουτίσουν, τα βλέπει όλα αυτά. Και τι κάνει, εσύ μας λες ότι γράφοντας κάνει αντίσταση. Δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή πείθει αυτό να ζεις μέσα σε μια πόλη έναν εφιάλτη, να μην λες τσιμουδιά, ακόμη και όταν προκαλεί το Τσιτσάνης να σχολιάσει τα γεγονότα, σπάνια να πει μια κουβέντα. Νομίζω σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας αυτής κάποια στιγμή είπε κάτι του τύπου να μην ξεχνάς ότι το πιο σημαντικό έργο γίνεται την εποχή του πόνου ή γίνεται με πόνο, κάτι τέτοιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι ενώ συνέβαιναν όλα αυτά τα φοβερά και τρομακτικά, ο Τσιτσάνης έκανε αντίσταση γράφοντας τα ρεμπέτικά του, τα αριστουργήματά του, δεν λέω, μέσα στο ουζερί Τσιτσάνης. Εμείς τώρα γιατί δεν κάνουμε αντίσταση. Μας έχουμε τσακίσει. Που πεθαίνουμε και λιώνουμε ως χώρα. Δεν θα κάνουμε αντίσταση. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να επικρίνω τον Τσιτσάνη για τον εξής λόγο καταρχήν. Ο Τσιτσάνης υπηρέτησε στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Υπηρέτησε την πατρίδα του. Εάν υπηρετήσω κι εγώ στην πρώτη γραμμή του μετώπου και εσείς, τότε θα έχουμε το ηθικό δικαίωμα να τον κρίνουμε. Γιατί δεν έκανε αντίσταση. Έκανε αντίσταση και για μένα η ισχυρότερη αντίσταση ήταν η νίκη των φασιστών των Ιταλών. Και η ηρωική ήταν με τους Γερμανούς. Αυτή ήταν η πραγματική, η καθαρή αντίσταση του ελληνισμού. Η αντίσταση που άρχισε μετά είναι τεράστια η κουβέντα. Ξεκινάει ουσιαστικά με το ΕΑΜ του 42 του Σεπτέμβριου. Νοθεύεται πολύ γρήγορα και ήδη το 42 ξεκινάει ο εμφύλιος πόλεμος. Και οι οργανώσεις πιο πολύ προσπαθούν να εξοδώσουν μία την άλλη παρά να αφανίσουν τους Γερμανούς. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Και εγώ αυτό το θέμα το ρώτησα στον Ιταλό Τσαμάρα.
Του είπα, πώς και όλοι, ήταν αυτομόητο πρώτον, έτσι, και φυσιολογικό ρόλο. Πώς το τσιτσάνεις, δεν έμπλεξε με την αντίσταση. Καταρχήν να πούμε με ποια αντίσταση. Υπάρχουν οι δεξιά σου γράμματα. Υπάρχουν οι ακροδεξιά σου γράμματα, σφαίγματα ασφαλεία. Υπάρχουν οι αριστερά σου γράμματα. Υπάρχουν οι ακροαριστερά σου γράμματα. Σιώπη. Εντάξει. Ποια αντίσταση από όλες θα πρέπει να πάει ο τσιτσάνεις για να είναι καλός. Άμα πήγαινε σε δεξιά, θα παρτιζόταν η αριστερή. Άμα πήγαινε σε αριστερά, θα λέγανε στο όραμα τι θέλει που είναι αριστερά. Άμα γινόταν εκτελεστή σε όπλα, θα λέγανε δεν είναι αυτό να θέλει να σκοτώνει ανθρώπου. Θέλω να πω, είναι ένα τεράστιο ερώτημα όταν λέμε αντίσταση. Τι εννοούμε, ποια είναι, γιατί δεν είναι κάτι ιεροποιημένο, αφηρημένο, εξυπαρχή καλό, γιατί και μέσα στον κόσμο ανθρώπου κάνουμε και εμεί κάνουμε ότι ο ελληνισμό ακόμα υποφέρει τον εμφύλιο. Έτσι, ο οποίο εμφύλιο ξεκινάει του 42. Κάτι που ξεκινάει με τη φίλη των Γερμανών. Σκεφτείτε ότι οι Γερμανοί φέρνουν τον Οκτώβριο του 44, παιδιά, και σε ένα μήνα γίνονται τα Δεκεμβριανά. Σε ένα μήνα. Δηλαδή έβραζε ο τόπο ήδη. Τα Δεκεμβριανά είναι κορύφου του πρώτου εμφυλίου. Σε ένα μήνα μέσα. Είχε διχαστεί η χώρα.